θέλω να πάμε λίγο σε ένα ξεχωριστό θέμα. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στην περιοχή της Μονεμβασιάς. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πανέμορφα. Ναι. Καθώς εκεί το σπίτι του σπουδαίου Γιάννη Ρίτσου αναμένεται να μετατραπεί σε μουσείο. Μάλιστα. Και επειδή εδώ στην εκπομπή συνηθίζουμε να βλέπουμε και εκτός Κρήτης, γιατί μας το ζητάτε καθημερινά, πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας έχετε ζητήσει, μας προτείνατε, και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Χριστάκο, αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεστε? Βρισκόμαστε πάνω από την πύλη του κάστρου της Μονεμβασιάς. Είμαστε δίπλα στην προτομή του μεγάλου μας ποιητή, του Γιάννη Ρίτσου. Στο σπίτι που έζησε ο ποιητής ο Γιάννης Ρίτσος στη Μονεμβασιά, που γεννήθηκε το 1909 και έζησε πολύ καιρό εδώ πέρα, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση ο Δήμος της Μονεμβασιάς με δικά του έσοδα να αγοράσει το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου με ένα ποσό 750.000 ευρώ. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κόρη του ποιητή, την Έρη Ρίτσου, η οποία ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε αυτό το σπίτι, με στόχο που ήταν και δικό της στόχος να γίνει μουσείο αφιερωμένο στον ποιητή της. Και πότε ξεκινάει να λειτουργεί ως μουσείο? Το σπίτι αγοράστηκε από το Δήμο Μονεμβασίας το Μάιο του 2021. Mm-hmm. Η Υπουργός του Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, το επισκέφθηκε πέρσι τον Ιούλιο. Από τότε ξεκίνησε μια στενή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Υπουργείου. Και το Υπουργείο τελικά εκταμείευσε 240.000 ευρώ για τη μελέτη και κατασκευή του μουσείου. Υπογράφεται τώρα τις ημέρες αυτές μια σύμβαση, προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου της Μονεμβάσιας, στην Περιφέρεια και του Υπουργείου, και σύντομα θα δημοπρατήσουμε μελέτη και κατασκευή του μουσείου. Σύντομα εννοώ σε 10 μέρες, 15. Μάλιστα, που σημαίνει ότι έχει εκπονηθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχει εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου η συγγραφή υποχρεώσεων του αναδόχου που θα πάρει τη μελέτη και κατασκευή του μουσείου, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ένα μουσείο αφιερωμένο στον ποιητή μας. Επίσης να πω ότι είχαμε επίσκεψη από την κόρη του ποιητή, την Έρη Ρίτσου, η οποία δόρισε στο Δήμο τα κινητά αντικείμενα του ποιητή μας, γραφεία, έπιπλα, εικόνες, πίνακες και τα σχετικά. Τα αποδεχτήκαμε φυσικά. Και είμαστε σε στενή συνεργασία με την κόρη του ποιητή με στόχο τον εξοπλισμό του μουσείου. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν εκπονείται ένα σχεδιασμό που έχει βάση μόνο την τουριστική αξιοποίηση στην περιοχή σας, αλλά έχετε και το βλέμμα στραμμένο, Μαρία, και στον πολιτισμό, και στις τέχνες και σε ένα τόσο σπουδαίο έτσι, σπίτι εκεί στην περιοχή. Εδώ με αυτή τη μακρά ιστορία. Ο ποιητής έζησε στη Μονεμβασιά από το 1909 που γεννήθηκε μέχρι το 1901. Στη συνέχεια την επισκεπτόταν συχνότατα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά τις δεκαετίες 70 και 80, πολύ συχνά ερχόταν εδώ πέρα. Ήταν προσωπική του επιθυμία να ταφεί στον τόπο μας. Και νομίζω ότι η λέξη Μονεμβασιά και η λέξη Ρίτσος είναι πλέον δύο έννοιες ταυτόσιμες για μας. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αντιδήμαρχε, και εγώ ευχαριστώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι.